Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση μετά από πρόσκληση του Δημάρχου ΚΟΟ Γιώργου Κυρίτση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Αναλύθηκε η κατάσταση και όλοι συμφώνησαν ότι άμεσα ο Δήμος ξεκινά τις παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Προσδιορισμός εντός του επόμενου δεκαήμερου του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών. Συμφωνήθηκε ότι αν απαιτηθεί θα υπάρξει συλλειτουργία σχολικών μονάδων. Ο καθορισμός των ωραρίων θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνάντηση και εφόσον απαιτηθεί η συλλειτουργία. Τα εμπλεκόμενα σχολεία θα καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Τετάρτη 16 Αυγούστου. Συμφωνήθηκε επίσης ότι σε συνεργασία με το Δήμο οι διευθυντές θα εγκατασταθούν σε αίθουσες σχολείων με φροντίδα του Δήμου. Επίσης, ο Δήμος κινείται με υψηλές ταχύτητες προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την άμεση έγκριση αναδόχνου στο πρώτο γυμνάσιο, πρώτο και δεύτερο λύκειο και να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Έγινε μια συνάντηση σήμερα το πρωί στις 10 η ώρα. Είχαν καλεστεί κάποιοι από τους διευθυντές των σχολείων μας, αυτών που υπέστησαν τις περισσότερες βλάβες, οι οποίες είναι, όπως είναι γνωστό, το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, δεύτερο λύκειο. Και κλήθηκαν επίσης να παραβρίσκονται στη συνάντηση διευθυντές σχολείων που γειτονιάζουν με τα σχολεία που έχουν τις μεγαλύτερες βλάβες. Αυτή η κίνηση έγινε γιατί τα σχολεία αυτά θα στεγαστούν τελικά σε απογευματινή βάρδια στα όμορα σχολεία. Όταν κλήθηκαν στη συνάντηση οι διευθυντές αυτοί, μπήκε ο προβληματισμός γιατί καλούμαστε μόνο εμείς. Παραπέμπει εκεί νομίζω, Μαρία. Καταρχήν ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος. Πρέπει να έχει ένα plan B, όπως συνηθίζεται να λέγεται, στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα προλάβουμε μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει να κάνουμε τις επεμβάσεις εκείνες που χρειάζονται. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με απευθείας αναθέσεις. Πότε θα ξεκινήσουν αυτές? Οι επεμβάσεις ευελπιστούμε ότι θα έχουμε εργολάβους αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Σε ένα έτσι, πρώτο χρονοδιάγραμμα, πόσο διάστημα χρειάζεται για να περατωθούν αυτές οι παρεμβάσεις? Μάρια, αυτό θα το δείξουν οι μελέτες που ήδη εκπονούνται και με την τεχνική μας υπηρεσία, αλλά θα το δείξει πιο πολύ στην πράξη το έργο. Δηλαδή, όταν αποκαλυφθούν οι σοβάδες, ενδέχεται να υπάρχει μια ζημιά, ας πούμε, που να είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται τώρα. Δεν μπορείς τώρα να πεις ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Το μόνο που μπορεί να πεις είναι ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνουν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, είτε σε προμήθειες είναι αυτό, είτε με τις μελέτες, είτε με τον εργολάβο. Θα τους ζητηθούν να βάλουν διπλές βάρδιες, ό,τι μπορεί να γίνει για να συμπληκθεί ο χρόνος. Αυτό θα γίνει με την εποπτεία του Δήμου σε ό,τι αφορά και τα τρία κτίρια τα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις? Ναι, πάντα επιβλέπουσα αρχή θα είναι η τεχνική μας υπηρεσία. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι δεν θα συμπληκθεί ο χρόνος σε βάρος της ποιότητας της αποκατάστασης. Νομίζω ότι αυτό το απαιτούν και όλοι οι γονείς για την ασφάλεια των παιδιών, το οποίο είναι ένας παράγοντας ο οποίος προέχει. Ναι. Και επειδή λοιπόν για να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που λέγεται για τα σχολεία, πώς θα γίνει και τι θα γίνει, έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση για να μπουν κάποια πράγματα σε μια σωστή βάση, να προεδρευτεί και η κοινωνία ότι ναι, είμαστε σε μια περίοδο σε έκτακτη ανάγκη. Αν χρειαστεί να γίνει συλλειτουργία, θα γίνει. Βέβαια υπάρχουν και άλλες παράμετροι, δηλαδή η σχολική περίοδος σε κάποιο σχολείο που έχει πρόβλημα μπορεί, ας πούμε, να μην αρχίσει στις 11 του Σεπτέμβρη, μπορεί να πάει και πίσω. Mm-hmm. Αυτό θα βγει με απόφαση της νομαρχίας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία? Ο νόμος προβλέπει ότι με απόφαση υπουργού μπορούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία του, την εκκίνηση μάλλον των μαθημάτων και 15 εργασιμές μέρες με απόφαση του υπουργού. Προβλέπει και για τον Δήμαρχο ότι μπορεί, έχει τη δυνατότητα για τρεις μέρες ακόμα ή τρεις συν τρεις, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να κλείσει το σχολείο. Εκεί βέβαια για παραπέρα αναστολή των μαθημάτων
Μπορεί να γίνει η παράδοση του σχολικού έτους, μπορεί να γίνει εις βάρος των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα. Υπάρχει μια διαδικασία. Άρα συζητήθηκαν στο τραπέζι πολλές εναλλακτικές, οι οποίες όμως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από όσα μας λέτε, θα αποφασιστούν αργότερα με βάση την εξέλιξη των έργων όπως θα εξελιχθούν. Καταρχήν, Μαρία, να πω ότι το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί για την επομένη της Παναγίας, 10 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να πω ότι είχαν παραβρεθεί, να πούμε στους παραβρισκόμενους στη συνάντηση. Ναι, να πούμε ότι το πρώτο λύκειο το εκπροσώπησε ο διευθυντής του, ο κύριος Χαρτοφίλης, ο νέος διευθυντής. Το δεύτερο λύκειο, εν απουσία του κ. Χλαπάνη, παρευρέθηκε ο κ. Μαλλιόπουλος και ο Μινάς ο Χατζη Αντωνίου. Το πρώτο δημοτικό το εκπροσώπησε ο Δημήτρης ο Έψιμος. Το τέταρτο το δημοτικό ο Χασαπλαδάκης, ο Δημήτρης, ο διευθυντής, ο καινούριος και εδώ, και η κυρία Κουτσούτη το έβδομο δημοτικό. Δεν φαντάζομαι να ξέχασα κάποιον. Ποιες ήταν οι δικές τους τοποθετήσεις σε αυτό το πρόβλημα της λειτουργίας των σχολείων που προκύπτει? Ναι, αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία και πρέπει να το πούμε, Μαρία, ότι αυτό που βγήκε από τη συζήτηση είναι ότι όλοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Υπάρχει μια σύμπνοια απόψεων. Δεν υπάρχει κανένας, και τέθηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας συναγωνισμός μεταξύ γονέων, μεταξύ συλλόγων, μεταξύ... υπόθηκε ότι η σχολική στέγη του νησιού ανήκει σε όλο το νησί, έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις εκείνες που να οχλήσουμε όσο λιγότερο τη σχολική κοινότητα. Γι' αυτό πρέπει να συμπληθεί και ο χρόνος. Τώρα, αν χρειαστεί και ένας μήνας λειτουργίας για κάποιο σχολείο ή 1,5 μήνας συλλειτουργίας, πρέπει να το υποστούμε. Και εκεί πέρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει για να έχουμε την λιγότερη όχληση. Συνάντηση με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολικών κτίριων που έχουν πληγεί θα πραγματοποιηθεί από πλευράς Δήμου? Ναι, τέθηκε αυτό, τέθηκε από τον Δήμαρχο. Υπόθηκε όμως, κατάληξε με όμως το συμπέρασμα ότι αυτό θα γίνει μετά την δεύτερη συνάντηση με τους διευθυντές, όταν έχουμε πλέον στα χέρια μας τις μελέτες για το πώς θα πάμε, που αυτές θα μας δίνουν και το πρώτο χρονοδιάγραμμα.